Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, που είναι μαζί μας, είναι εντεταλμένος ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών και έχει την ειδικότητα του πυρομετεωρολόγου. Κύριε Γιάνναρε, θα σας ομολογήσω ότι δεν γνώριζα ότι υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Είναι κάποιο τύπο εξειδίκευση, καταλαβαίνω, για το θέμα των πυρκαγιών. Καλημέρα, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Η πυρομετεωρολογία είναι ένας ειδικότερος κλάδος της μετεωρολογίας, ο οποίος ασχολείται πολύ εξειδικευμένα με το πώς ο καιρός, πώς οι μετεωρολογικές συνθήκες επηρεάζουν και την επικινδυνότητα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται και συμπεριφέρεται μια βασική πυρκαγιά. Αλλά ταυτόχρονα εξετάζουμε και το πώς η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Mm-hmm. Τι θα μας λέει, αυτό είναι το λεγόμενο μικροκλίμα της πυρκαγιάς, αυτό που γίνεται δηλαδή όταν είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά? Όχι, εδώ θα πρέπει να διορθώσουμε μια ανακρίβεια. Δεν υπάρχει μικροκλίμα, δεν υπάρχει μικροκλίμα πυρκαγιάς. Mm-hmm. Το κλίμα είναι κάτι που αναφέρεται σε βάθος δεκαετιών. Δημιουργεί μικρομετεωρολογικές συνθήκες. Τροποποιεί τη μικρομετεωρολογία της περιοχής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πείτε μας, σας παρακαλώ, οι μέρες που διανύουμε και αυτές που έρχονται, που κατά τις εκτιμήσεις των συναδέλφων σας θα είναι πολύ δύσκολες, τι σημαίνουν από πλευράς επικινδυνότητας για πυρκαγιές? Κοιτάξτε, ήδη από την περασμένη Τετάρτη, από ό,τι έχουμε πει, από την επίδραση αυτού του πολύ θερμού και ξηρού καιρού με τους διαδοχικούς καύσωνες, ήδη είχαμε έναν τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήδη είμαστε σε συνθήκες καύσωνα με κορύφωση αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει φέρει τα βασικά καύσιμα σε μια πάρα πολύ έφλεκτη κατάσταση, με αποτέλεσμα επικινδυνότητα να είναι υψηλή. Mm-hmm. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και τον παράγοντα του ανέμου, οπότε ήμασταν σε καιρό τύπου hot dry windy, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτές τις ημέρες, Σάββατο και περισσότερο την Κυριακή, θα έλεγα, φαίνεται ότι θα έχουμε ατμοσφαιρικές συνθήκες οι οποίες μοιάζουν με το 2021. Αν έχουμε δηλαδή μια βασική πυρκαγιά σε περιοχή με πολύ πλούσια καύσιμη ύλη, αυτή θα μπορούσε να λάβει τη μορφή που είχαν αυτές το 2021, να είναι πυροεπαγωγική, όπως την ονομάζουμε, να δημιουργεί δηλαδή το δικό της καιρό. Θυμηθείτε όλα εκείνα τα μεγάλα πλούμια του καπνού και τα νέφη τα οποία δημιουργήθηκαν. Μάλιστα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε και με τρόπο απλό, σας παρακαλώ, γιατί μιλάμε για αλλαγή πια? Δηλαδή, πυρκαγιές και καύσωνες είχαμε και κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα. Τώρα τα βάζουμε όλα στο κάδρο της κλιματικής αλλαγής και λέμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα διαφορετικό τοπίο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε έτσι τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Κοιτάξτε, καύσωνες στην Ελλάδα πράγματι είχαμε και στο παρελθόν. Οι θερμοκρασίες που βιώνουμε τώρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο με την έννοια του απόλυτου μεγέθους. Δηλαδή, η θερμοκρασία στη τάξη των 43-44 βαθμών έχει βιώσει η χώρα μας ξανά στο παρελθόν. Ωστόσο, το πρωτόγνωρο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Θα θυμίσω ότι και το 2021 είχαμε δύο δεκαήμερους καύσωνες. Επίσης, έχουμε διαδοχή των κυμάτων αυτών, δηλαδή δεν υπάρχει ενδιάμεσα κάποια περίοδος στην οποία η θερμοκρασία να επανέρχεται στις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, η επικράτηση ψερμών και ξηρών συνθήκων σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη απουσία βροχοπτώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλο αυτό δημιουργεί ένα πυρομετεωρολογικό υπόβαθρο, το οποίο αν κάπου έχουμε μία φωτιά, τότε είναι πολύ εύκολο για αυτή να αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση, να καταστεί ανεξέλεκτη και δυνητικά να είναι και καταστροφική. Αυτό είναι που έχει αλλάξει και σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή φυσικά δεν βάζει φωτιές. Φωτιές μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι οι περισσότερες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάνναρε. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, εντεταλμένος ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγος, και για τις ημέρες που διανύουμε, αλλά και για τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που αλλάζει τα τελευταία χρόνια.